Δεν τη βλέπεις. Πόσοι καλλιτέχνες αυτοκτόνησαν στο εξωτερικό. Γιαγιά μου είπε. Παιδιά, μπορεί να πει κάτι μέρη. Όπως πάει στα νοσοκομεία και δεν έχει πραγματικά να πληρώσει και πάει στο νοσοκομείο και επειδή δεν πληρώνει, τον κάνουν επειδή υποχρεώνει το νοσοκομείο, τον κάνει καλά και μετά του έρχεται αυτή του νοσοκομείου λογαριασμός, δεν έχει να πληρώσει ο άνθρωπος, του πάει στο ταμείο, του πάει στην εφορία. Και το κοιτάει το λογαριασμό και λέει καλύτερα να είχα πεθάνει. Όχι δε. Αυτά λοιπόν τι τα λέτε, ο Νάς τα περνάει αυτά δηλαδή. Η πλουσία δεν κάνουμε σύγκριση και τι λέτε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει καν σύγκριση. Το θέμα επιβίωση και το θέμα υγεία είναι δύο θέματα. Δεν το ζούμε, α είμαστε λίγο πιο σεμνεί αυτά. Ωραία. Απλώ και τα υπερβολικά χρήματα κανονικά. Δυστυχώ ζούμε σε μια εποχή. Τώρα και μια χαρά. Εγώ από την άλλη είμαι και ειλικρινή, αν είχα πολλά χρήματα δεν θα είχα πρόβλημα. Μπορώ να σου πω. Μακάρι να τα είχα. Κατάλαβα κιόλα δηλαδή. Δυστυχώ ζούμε σε μια εποχή. Άσερε, θέλει μπορεί να σου πει για πρόβλημα. Μπορεί να μην είχε. Σα αγχωρεύω. Δεν μπορεί να δει τίποτα πάλι. Δεν θα σου λύνει τίποτα, δεν είπε σήμερα. Δυστυχώ ζούμε σε μια εποχή που τα αυτονόητα, όπω είναι τα θέματα αυτά υγεία και επιβίωση, τα βάζουμε στο τραπέζι. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει και κουβέντα και για άλλα θέματα, όπω είναι η καλλιτεχνική δημιουργία και αυτό που αποζητά από ένα καλλιτέχνη που αποζητά, που είναι η επιβράβευση του κόσμου. Αυτό τώρα που λε εσύ, σαφώ είναι και το πιο δεδομένο, το να έχεις και να σου παρέχει το κράτος όταν αρρωσταίνεις αυτά που πρέπει. Ναι, δυστυχώς όμως αυτά θα έπρεπε να υπήρχαν. Τώρα από εκεί πέρα μπορούν να γίνουν και άλλες κουβέντες όμως παράλληλα. Εγώ δεν θέλω να κάνω πιο έξαλλο το Γιώργο Λιάγκα, αλλά και τα κομμάτια της ψυχικής υγείας είναι σημαντικά όσο και της σωματικής υγείας. Και επιπλέον υπάρχει έντονο sexual tension ανάμεσά σας. Κάντε κάτι.